Κατά την ομιλία του στην περιφερειακή σύσκεψη Κρήτης του ΣΥΡΙΖΑ στο Ηράκλειο, ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε: τρομοκρατούν και γαυγίζουν τα κέντρα της εγχώριας διαπλοκής και της διεθνούς τοκογλυφίας Αλαμάτια. Ο πολιτικός τους χρόνος έχει τελειώσει. Η επίσπευση της διαδικασίας για την εκλογή Προέδρου δεν είναι παρά ένα σπασμός πριν το τέλος. Όπως σπασμός πριν το τέλος είναι και η εξέφρενη κινδυνολογία με ευθύνη του ίδιου του Πρωθυπουργού, τόνισε. Θέλουμε όλοι μαζί να συνθέσουμε και να συναποφασίσουμε. Διότι η επόμενη μέρα αφορά όλους τους Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες, ανεξάρτητα από το κόμμα που θα προτιμήσουν στις επόμενες εκλογές. Και κανένα πρόγραμμα, όσο τέλειο κι αν είναι αυτό, δεν μπορεί να υλοποιηθεί αν δεν εμπνεύσει τους ανθρώπους και τους φορείς που θα κληθούν να το υλοποιήσουν. Θέλω όμως πρώτα απ' όλα στα πρόσωπα των απλών ανθρώπων που έχουν σειρεύσει σήμερα σε αυτή την διαδικασία, των εργαζόμενων, των άνεργων, των αγροτών, των νέων, να χαιρετήσω την ιστορία αυτού του τόπου. Να χαιρετήσω στο πρόσωπό σας την ιστορία της ανυπότακτης Κρήτης. Της Κρήτης των Επαναστάσεων, της Κρήτης, της αξιοπρέπειας, της δημοκρατίας. Ανάμεσα σε άλλα, ο Αλέξης Τσίπρας είπε αναφερόμενος στις αγορές ότι αναγνωρίζει το ρόλο τους, τονίζοντας όμως ότι η πολιτική και οι ανάγκες είναι πάνω από αυτές. Οι αγορές κάνουν τη δουλειά τους. Δουλειά τους είναι να κερδίζουν και εμείς πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας. Και δουλειά μας είναι να εξυπηρετούμε τα συμφέροντα του ελληνικού λαού και της πατρίδας, όχι τα συμφέροντα των αγορών. Κάποιοι μας λένε, μα δεν τις αναγνωρίζετε. Προφανώς και τις αναγνωρίζουμε. Παίζουν ρόλο. Αλλά σημασία έχει ποιος βαράει τον ταούλι και ποιος χορεύει. Μέχρι στιγμής νομίζουν ότι οι αγορές θα βαράνε τον ταούλι και οι πολιτικοί, οι κυβερνήσεις θα χορεύουν στο σκοπό τους. Λοιπόν τώρα θα αλλάξουν τα πράγματα. Εμείς θα παίζουμε το ζουρνά και αυτοί θα χορεύουνε. Ή μάλλον καλύτερα, μιας και βρίσκομαι στην Κρήτη, θα παίζουμε τη λύρα και θα χορεύουν πεντοζάλι. Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν τα πράγματα. Αναγνωρίζουμε το ρόλο των αγορών, θεωρούμε όμως ότι η πολιτική είναι πάνω από αυτές και ότι οι ανάγκες των ανθρώπων είναι πάνω από τα κέρδη τους.